Κατάλαβα την πλάνη του ξυλουργού, που σχεδόν θοπεύοντας αποφλοιώνει το ξύλο, σαν κρεμμύδι το ξεφλουδίζει, σαν βιβλίο το ξεφυλίζει, αποκαλύπτοντας ένα-ένα τα μυστικά του, τα κρυμμένα του, τα μοναδικά του αρώματα, τις διαδρομές των χυμών του, το περιεχόμενο της παρελθούσης ζωής του, τη μνήμη του, την κρυφή του όψη, την καρδιά του. Εκείνες τις σκορπισμένες τριγύρω σγουρές σπλίδες, τις σελίδες της ζωής του, κάποιος επιτέλους θα έχει την ευκαιρία να διαβάσει. Είναι το δεύτερο μου βιβλίο, αλλά είναι η πρώτη φορά που καταφέρνουμε να οργανώσουμε μια παρουσίαση στη Σιτία. Η πρώτη μου έτσι απόπειρα έγινε στα τέλη του 2011, η πρώτη έκδοση, και τώρα στα τέλη του 2013 έγινε αυτή η έκδοση, λέγεται το βιβλίο «Έρημος» από τις εκδόσεις Γαβριλίδης, και τις δύο φορές. Τώρα, δεν είναι, το περιεχόμενο δεν είναι ακριβώς ποίηση. Είναι κάτι ανάμεσα σε ποίηση και πεζό λόγο. Άλλοι τα λένε μικροαφηγήματα, άλλοι μικροδιηγήματα, ενδεχομένως γκρεγκερίες ή έτσι ποιητική πρόζα. Το είδος δεν έχει καταγραφεί ακόμα έτσι σε μια καθαρή μορφή, αλλά παρόλα αυτά το βρίσκω αρκετά ελκυστικό και έτσι και γι' αυτό το λόγο με τράβηξε και ασχολήθηκα περισσότερο. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα. Γενικά το περιεχόμενο αποτελείται από πολλά διαφορετικά, καθημερινά ίσως, έτσι, αποσπάσματα της ζωής και έτσι είναι γενικού περιεχομένου, θα το λέγαμε. Πάντως, πολλά από τα κομμάτια μπορούμε να τα κατατάξουμε έτσι στη σφαίρα του φανταστικού ή του παραμυθιού, με την έννοια ότι δεν καταγράφουν τον πραγματικό κόσμο, αλλά μάλλον προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό πρίσμα θέασης της πραγματικότητας και όσων ενδεχομένως κρύβονται μέσα σε αυτή. Για πρώτη φορά, ναι, γι' αυτό είναι και διπλή η χαρά μου, γιατί τώρα καταφέραμε στη δεύτερη έκδοση να κάνουμε μια παρουσίαση. Ελπίζω, αν είμαστε καλά, να το πάμε και σε άλλες πόλεις και να, έτσι, να το ταξιδέψουμε παραπάνω.